πορεία εργασιών για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο μήκος 35 χιλιομέτρων, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη που είχε την Τρίτη ο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και στελέχη των κατασκευαστριών εταιριών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στον Υπουργό τι τελευταίε μέρε του Οκτωβρίου, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικέ εργασίε και εφόσον επιτρέπεται με βάση την κατάσταση του εδάφου, αναμένεται να ξεκινήσουν τα μηχανήματα και τα συνεργεία την εκτέλεση των εργασιών. σε δήλωσή του, ο Γιάννη Οικονόμου τόνισε ότι ο φράκτη και η επέκτασή του αποτελούν προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά απολύτω δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στη σύσκεψη με αξιωματικού τη ελληνική αστυνομία, και με στελέχη των κατασκευαστριών εταιριών, έλαβα την ενημέρωση ότι η κατασκευή κιλά Βάσει του χρονοδιαγράμματο που έχει τεθεί, ο φράκτη αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μα και στην προσπάθεια αντιμετώπιση τη παράνομη μετανάστευση και των δικτύων των λαθροδιακινητών, σημείωσε ο Υπουργό. Όπω σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, οι συσκέψει θα συνεχιστούν σε τακτικά διαστήματα για την πρόοδο των εργασιών.